his mother and let it play. Mommy. I know you like my bumper. Don't be ashamed. Don't even wonder. It's just a game. Mommy. We're rocking body to body. Let's go and say. I hit the spotlight all night. Ready to. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε σήμερα. Βρισκόμαστε στο καμαρίνι μιας πολύ αγαπημένης μας Κύπριας παρουσιάστριας και έχουμε την τιμή να μας φιλοξενείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστιανά την Αριστοτέλους. Χαρά μου, καλώς ήρθατε. Σας γνωρίζουμε και εμείς την εκπομπή μας, εσείς στο καμαρίνι σου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, γιατί την προηγούμενη φορά συναντηθήκαμε κάπου αλλού. Συναντηθήκαμε εκτός. Ναι. Έχει περάσει ένας χρόνος. Έχει περάσει ένας χρόνος. Μας κάνεις το ποδαρικό. Ναι. Και σε ευχαριστούμε ξανά για φέτος. Χαρά. Και ευχόμαστε να μας πας τόσο καλά όπως πέρσι. Το γούρι μας. Ναι, μου λένε ότι είμαι γουρλού. Τώρα εντάξει, πιστεύω ότι είμαι γουρλού. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται θετικά, μόνο γούρι μπορεί να φέρει. Ναι, μόνο η θετική ενέργεια που βγάζεις προς τα έξω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, αφού βρισκόμαστε και στο ΜΕΚΑ. Ναι, ετοιμαστώ, δηλαδή θα είναι εμποδιστικό. Ναι, είναι η ανάκριση. Όπως είχετε εσείς εδώ τον ορό της αλήθειας. Στο ΜΕΚΑ, ξεκινάμε κι εμείς. Λοιπόν, για σένα νέα σεζόν, κάποια άτομα ήρθαν, κάποια φεύγουν, είδαμε κάποιες αλλαγές γενικά και στην εκπομπή, όχι μόνο στα άτομα. Τι έχετε αποφασίσει έτσι, για τη νέα σεζόν, είχες δει κάποια προηγούμενα λάθη, προσπαθείτε να τα διορθώσετε, να μπείτε στον παλμό της επικαιρότητας, τι θα δούμε φέτος διαφορετικό? Εντάξει, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα αλλάζεις γιατί οι καιροί αλλάζουν, οι εποχές αλλάζουν, μήνα με το μήνα η επικαιρότητα αλλάζει. Οπότε προσαρμόζεις τα θέματα σου ανάλογα με το τι τρέχει και τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Τώρα ήταν πολλά τα ερωτήματα μαζί στη ζωή μου. Γενικά σου αρέσει όμως να κάνεις αλλαγές στην εκπομπή σου κάθε νέα σεζόν, έτσι? Εντάξει, γενικά νομίζω ότι ανανεώνεσαι, είναι ωραία η αλλαγή στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Έτσι, κάποιες πινελιές, οτιδήποτε αλλάξεις. Ακόμα και μέσα στο στούντιο που αλλάξαμε μικρά πράγματα, έρχεται ένας αέρας ανανέωσης. Τώρα στα πρόσωπα τα οποία έρχονται και φεύγουν. Έφυγε ο Ηλίας φέτος από την ομάδα της εκπομπής, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη απώλεια για την εκπομπή. Πρώτα φεύγει ένας συνεργάτης ο οποίος αγαπάς, εκτιμάς και το ίδιο. Είμαι σίγουρη ότι είναι και από τη μεριά του Ηλία. Αλλά εντάξει, έρχεται κάποια στιγμή που ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθώ απόλυτα τους λόγους ή οτιδήποτε. Επιλέγει να αποχωρήσει, να προχωρήσει, να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Ξέρετε ότι ο Ηλίας είναι αμοιβαία τη σχέση που έχουμε, ότι η πόρτα της εκπομπής είναι πάντα ανοιχτή. Δεν έχει δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα που έγινε η αποχώρηση του Ηλία. Οπότε έχουμε ένα νέο άνθρωπο στην παρέα μας, τον Τάσο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και φίλος. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είναι στην παρέα μας. Και τη Χριστιανά τη μικρή που λέμε. Καλά, η Χριστιανά μικρή δεν είναι νέα, η είσοδος είναι... Είναι από παλιά, αλλά τώρα έχει μπει στην καθημερινότητα στο για σένα. Ναι, έχει και μας πάρα πολλά. Θυμάμαι ότι δεν ήθελε να βγαίνει κιόλας. Δεν ήθελε να βγαίνει και η Χριστιανά η μικρή παλιά. Πώς την έπεισες? Πώς την συζητήσαμε. Είπατε ότι η Χριστιανά μου πρέπει να ετοιμαστείς. Μα Χριστιανά μου, μα... Ξέρεις, αν ένιωθα ότι κάποιος άνθρωπος δεν θέλει να κάνει κάτι, σίγουρα δεν επιβάλλεις κάτι στον άλλο. Αλλά όταν ξέρεις ότι ο άλλος μπορεί να κάνει κάτι, και αφού αγαπά το χώρο και τη δουλειά της, οπότε γιατί όχι. Έχω δει κάποιες αλλαγές, έτσι. Έχετε βάλει λίγο πιο πολύ τα social media στην εκπομπή, ποστάρετε φωτογραφίες στο Facebook. Η Χριστιανά. Ναι, γιατί είναι και πολύ εύκολο πλέον για μας, μας κάνετε πιο εύκολη τη δουλειά μας στις φωτογραφίες που βάζετε. Ναι, βρίσκουμε εύκολα πράγματα, να βγάζουμε ιστορίες, να γράφουμε. Κάτι άλλο που έχω προσέξει, γιατί σε παρακολουθώ χρόνια και μ' αρέσει, σου έχω ξαναπεί ότι είναι από τις καλές εκπομπές. Φέτος μιλάς λίγο περισσότερο κυπριακά. Ρίχνεις έτσι κάποιες λέξεις που μπορείς προηγούμενες χρονιές. Να σου δεν ξέρω αν είναι επιρροή που μετέχει πολλά κυπριακά παιχνίδια. Ναι, όχι, δεν έχει να κάνει με τα κυπριακά παιχνίδια. Έχει να κάνει καθαρά με τον καλεσμένο ή με το πώς σου μιλά όλος που είναι απέναντί σου. Γιατί τώρα, ας πούμε, το
το να έχω καλεσμένη για παράδειγμα τη Χριστιανά την Αρτεμίου, που τη λατρεύω, ναι. η οποία μιλάει κυπριακά ναι. η Αρτεμίου. Και να τη μιλώ εγώ για να καλαμαρίζω, νομίζω ότι είναι αστείο. Οπότε ανάλογα με το ποιον έχω απέναντι μου. Και νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι την ώρα που μιλάς κυπριακά. Ναι, το κάνει σε επίτηδες. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να μου μιλάει Χριστιανά κυπριακά και ναι, Χριστιανά, και πώς έγινε αυτό. Ναι, οπιάτε κόρη μου, παρέταμε. Επειδή είχαμε, συγγνώμη, συγγνώμη, είχαμε αναφερθεί στον Ηλία και ο Ηλίας είχε κάνει μια έτσι, ανακοίνωση στο site μας ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα ούτε μαζί σου ούτε με τα άλλα παιδιά της εκπομπής. Ο λόγος όμως είναι καθαρά οικονομικός της αποχώρησής του. Έχει γίνει γενικότερα μείωση του budget της εκπομπής φέτος. Ζωή μου, έχει γίνει γενικότερα μείωση του budget σε ολόκληρη την Κύπρο. Όπως ξέρεις, μας έχουν βολέψει όλους πάρα πολύ καλά. Έχουν τακτοποιήσει όλο τον κόσμο και φρόντισαν για όλους μας. Οπότε, ναι, μέσα στις διάφορες περικοπές που γίνονται, σίγουρα ο μισθός δεν ήταν ψηλός, αλλά ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να δοθεί. Ναι. Όχι πέρα από τον Ηλία τώρα, γενικά. Ναι, ναι, σίγουρα έχουν γίνει κάποιες. Γιατί φαντάζομαι αποκοπές έχουν γίνει σε όλους, ακόμα... Δηλαδή, σε ολόκληρη την Κύπρο έχουν γίνει αποκοπές. Δεν είναι... Δεν ξέρετε κανένας από αυτό το χώρο. Είμαστε όλοι στο ίδιο χώρο. Εγώ πιστεύω όμως ότι αυτό το πράγμα φέρνει κρίση κιόλας. Δηλαδή με το να μειώνεις το μισθό ενός υπαλλήλου, ο υπάλληλος δεν έχει λεφτά να πάει να ξοδέψει τα ίδια χρήματα που ξοδεύει στο παρελθόν, άρα ανακυκλώνεται η κρίση. Δεν πάει να ψωνίσει, δεν γίνεται η αγοραπολισία που πρέπει από τους εμπόρους. Ναι, αλλά σίγουρα είναι από αλλού που πρέπει να ξεκινήσουν, όχι, γιατί η επιχείρηση δεν της δίνει κανένας χρηματοδότηση πλέον για να μπορέσει να ζήσει, να αναπνεύσει κανονικά. Οπότε ξεκινώ από πολύ πιο πίσω τα προβλήματα της καθημερινής. Εσύ κάποια στιγμή, αν σου γινόταν μια καλή μείωση μισθού, θα χτυπούσες το χέρι και θα λέγες όχι, εγώ δεν συνεχίζω. Με τέτοιο μισθό, ας πούμε, π.χ. λέω. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς νέους οι οποίοι παίρνουν ένα πολύ χαμηλό μισθό και ίσως μπαίνουν στο δίλημα. Αξίζει να είμαι τώρα σε μια δουλειά που παίρνω ένα πολύ μηδαμινό μισθό και να δουλεύω απλά για να λέω ότι δουλεύω. Ναι, αλλά εκεί θα πεις αξίζει να κάθομαι στο σπίτι μου και να μην παίρνω αυτά που μπορώ να πάρω αυτή τη στιγμή. Βεβαίως δεν συμφωνώ καθόλου με τους εργοδότες οι οποίοι το βρίσκουν σαν αφορμή, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ εκμετάλλευση του κόσμου. Σαν αφορμή για να μειώσεις μισθό. Όχι, να μειώσεις μισθό εκεί που πραγματικά πρέπει να μειώσεις μισθό για να μην διώξεις κόσμο. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες μειώσαν μισθούς για να μην διώξουν κόσμο. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που δυστυχώς αναγκάστηκαν και να μειώσουν μισθούς και να διώξουν κόσμο. Υπάρχουν εταιρείες που δεν είχαν ανάγκη να κάνουν τίποτα από τα δύο και πάλι κάνατε μέσα στο γενικότερο κλίμα της οικονομικής κρίσης κλπ. Οπότε, συγγνώμη που με ρώτησε, Έλληνα μου, είναι καθαρά επιλογή του κάθε ανθρώπου που θα έκανε. Εγώ προσωπικά δεν θα επέλεγα να κάτσω σπίτι μου. Γιατί δεν με παίρνει κιόλας να κάτσω σπίτι μου. Και να πούμε ότι ίσως είναι και από τις λίγες εκπομπές και από τις λίγες παρουσιάστριες οι οποίες ενδιαφέρονται για τα άτομα που εργάζονται κοντά τους και τους κρατάς τους συνεργάτες σου. Εκτός και να αποφασίζουν οι ίδιοι ότι θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε δει. Έχεις κρατήσει τους, οι άντρες, ναι, είμαστε αρχή μαζί σου. Η Βαρβάρα. Είμαστε 5 χρόνια μαζί. Η μοντέρ μας, η Σοφία μας που φέτος, η σκηνοθέτης μας που φέτος ανάλαβε ένα άλλο project και έφυγε από την ομάδα. Αλλά δουλεύουμε μαζί στον dancing, ας πούμε. Θεωρώ ότι αν δεν αγαπάς τους ανθρώπους που είσαι όλη μέρα μαζί τους, καταρχάς με την ομάδα μας εδώ, παίρνουμε ο ένας περισσότερη ώρα με τον άλλον από ότι με τους δικούς μας ανθρώπους. Δηλαδή οι κοπελές, ο Τάσος, η Ειρήνη μας, ξέρω εγώ, όλοι βλέπουμε ένας τον άλλον πολύ περισσότερο από ότι βλέπουμε τους δικούς μας ανθρώπους ή την οικογένειά μας. Αγαπώ τους. Πραγματικά τους αγαπώ. Δεν είναι απλά μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουμε μαζί. Και σίγουρα δεν είναι η ομάδα μου. Δεν το θεωρήσα ποτέ έτσι ότι εγώ είμαι η Χριστιανά και έχω την ομάδα μου. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Δεν μπορείς να είσαι, δεν είσαι ξεχωριστός παίχτης στην τηλεόραση. Είσαι ομάδα. Νομίζω ότι σαν ομάδα δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ καλά. Και αγαπούμε ο ένας τον άλλον. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε ο ένας είναι καλά, πότε δεν είναι καλά. Ξέρουμε τα προσωπικά ο ένας του άλλου. Ξέρουμε τι τον νευριάζει. Μπορεί μια μέρα να έρθουμε να πούμε και τι έχει. Εντάξει, είναι η μέρα τη δύσκολη. Ας πούμε, σήμερα κάτι έτυχε, δεν έτυχε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και σεβούμαστε ο ένας τον άλλον. Σημαντικό. Και εγώ νιώθω ότι με αγαπώνει. Δεν νιώθω ότι έρχονται δουλειά και λένε Α, να πάω στην εκπομπή σήμερα. Νιώθω ότι με αγαπώνει και εγώ αγαπώ τους.
Γιατί είναι μια ομαδική δουλειά, όπως είπες και εσύ, και είναι κάτι το οποίο κάνετε όλοι μας. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ομαδική δουλειά, γιατί σε άλλες εκπομπές γίνεται ομαδική δουλειά. Αλλά δεν υπάρχει αυτή. Ναι, δεν υπάρχει τούτο το δέσιμο. Τούτο είναι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί να είναι και καλοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον ο οποίος δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν το αντέχει ο οργανισμός μου αυτό το πράγμα. Θέλω άλλος να είναι καλός χαρακτήρας. Και δόξα τω Θεώ, μαζέψαμε πάρα πολλούς καλούς χαρακτήρες. Θέλω να σε πάρω σε κάτι άλλο. Φέτος έγινε κάπως ένας χαμός με τα καλλιστεία που παρουσιάζονται εδώ στο ΜΕΚΑ. Και έχει επιλεχθεί η Έλενα Παπαβασιλείου. Πολλοί νομίζαμε ότι θα σου πούμε εσύ στη θέση της. Θέλω πριν σε πάρω στα άλλα να μου πεις, σου είχε γίνει πρόταση εσένα για τα καλλιστεία, να ξεκαθαρίσουμε και αυτό το θέμα. Αν σου είχε γίνει σε μια πρόταση και λόγω των υποχρεώσεων δεν μπορούσες ή είχε γίνει κατευθείαν σε κάποια άλλη, ας πούμε. Κοίτα, λόγω του ότι ακολουθεί το dancing, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα μπορούσαμε τίποτε να παρουσιάσω τα καλλιστεία. Γιατί όταν το πράγμα ήταν και η θέση του καναλιού, ότι δεν γίνεται, ας πούμε, μια παρουσιάστρια να την βάλω σε ένα project αμέσως μετά σε έναν άλλο κλπ. Οπότε πήγε κατευθείαν χρόνο σε κάποια άλλη παρουσιάστρια. Αλλά έμεινα προς... Αν με ρωτάς, θες να σου πω την άποψή μου για τα καλλιστεία? Ναι, γιατί είναι... έχουν ακουστεί διάφορα. Θα σε ρωτήσω. Ναι. Έχουν ακουστεί διάφορα. Ναι, και αρνητικά σχόλια όσον αφορά τα περί παραγωγής τόσο, δηλαδή η επιλογή των κοριτσιών, οι δοκιμασίες που τους βάζουν. Γιατί στην Κύπρο, ή μάλλον στην Κύπρο έχει γίνει πρώτη φορά αυτό το πράγμα, δηλαδή για να επιλεχθεί η Star Κύπρος, να είναι σε στυλ reality. Σε όλες τις άλλες τις χώρες είναι μία μέρα και τελειώνει ο θεσμός αυτός. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί έχει συμμετέχει στην Αλίστα. Αυτή τη φορά προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να είναι πολύ διαφορετικό το concept. Τώρα θα μου πεις, τι θα μου πεις εσύ, είσαι στο ΜΕΚΑ, αυτά, θα ευλογήσεις τα γένια σας, ας πούμε. Θα σου πω εγώ πώς το βλέπω καθαρά αντικειμενικά. Καταλαβαίνω ότι η θέση των κοπέλων είναι δύσκολη. Πραγματικά μπορώ να αντιληφθώ πώς νιώθουν σε κάθε αρνητικό σχόλιο το οποίο ακούν. Είτε από την Διοικητική Επιτροπή, είτε από σχόλια τα οποία μπορούν να ακούσουν σε μια παρέα του κόσμου κλπ. Οι κοπέλες μπαίνουν μέσα ενώ ξέρουν ότι θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Το γνώριζαν από την αρχή. Οπότε είχαν την επιλογή. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, εσύ, αν θέλει να συμμετέχει, να πει ρε παιδιά, εμένα δεν μου αρέσει αυτή τη διαδικασία και δεν θα συμμετέχω. Το πράγμα που ζουν οι κοπέλες όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι θα ζήσουν μετά. Δηλαδή τώρα θα μου πεις, ναι, πέφσει κάποια εκνευρισμένη μετά. Σίγουρα δεν θα υπέψει εκνευρισμένα μετά. Γιατί μην μου χαρακτηριστικά η δοκιμασία και κάθε μου σπίτι προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα ήθελα εγώ εκνευριστικά, εκνευριστικά. Αλλά μέσα στη δουλειά, πραγματικά είναι τόσο σκληρός ο χώρος του μοντέλου που θα του ζητηθούν πάρα πολλά πράγματα. Θα σου ζητήσει ο σχεδιαστής να βγεις εκνευρισμένη, θα σου ζητήσει ο σχεδιαστής να βγεις χωρίς χαμόγελο, θα σου ζητήσει να βγεις ψυχρή, θα σου ζητήσει να κάνεις το ένα, θα σου ζητήσει να κάνεις το άλλο. Οπότε εγώ προτιμώ που γίνεται τούτη η διαδικασία, γιατί μέχρι την τελική βραδιά τα κορίτσια έχουν την ευκαιρία να ετοιμαστούν, να δουν τα μειονεκτήματα τους, γιατί κάθε γυναίκα από εμάς έχουμε τα αδύνατα μας σημεία και έχουμε τα δυνατά μας σημεία. Οπότε δουλεύεις τα αδύνατα σου σημεία και προσπαθείς να τα βελτιώσεις. Θυμάμαι ότι εμείς, ας πούμε, τη χρονιά τη δική μας, όταν ήμουν εγώ στα καλλιστεία, που σίγουρα ήταν πάρα πολύ ωραίος και ο τρόπος που έδωσε να τον βρει, αλλά θυμούμαι ότι αν είχαμε λίγο χρόνο να έχουμε κάποιες Κυριακές, ας πούμε, μπροστά μας, κάποιες εβδομάδες, γιατί τώρα οι κοπέλες έχουν 2 μήνες. Και αντιλαμβάνομαι ότι κάποιες μπορεί να μην τους αρέσουν οι δοκιμασίες. Και εγώ, αν ήμουν στη θέση τους, μπορεί να μην μου άρεσαν κάποιες από τις δοκιμασίες, γιατί ξέρεις, νιώθεις λίγο περίεργα να σε κρίνει ο άλλος. Ναι. Δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα να σε κρίνει ο άλλος. Αλλά θυμάμαι ότι τότε, όταν πήγα εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να είχα πιο πολύ χρόνο να προετοιμαστώ. Και να δουλέψω, ας πούμε, με τον εαυτό μου κλπ. Εφόσον είχα πάρει την απόφαση να πάω στα καλλιστεία. Εάν τότε υπήρχε αυτού του είδους η επιλογή των καλλιστείων, θα πήγαινες εσύ? Κοίτα, Έλενα μου, τότε ήθελα τόσο πολλά να πάω στα καλλιστεία, από οποιαδήποτε μορφή καλλιστεία να είχε. Θα πήγαινα. Εσύ πώς φαντάζεσαι τη Star Κύπρος, δηλαδή να είναι η Star Κύπρος? Να είναι όμορφη, απλά να έχει φωτογένεια, να έχει προσωπικότητα. Στα λέω όλα τώρα, είναι τα χαρακτηριστικά μια Star Κύπρου, ναι.
Απλά έχουμε δει κοπέλες και έχει σχολιαστεί από τον κόσμο ότι δεν βλέπω στα πρόσωπα όλων αυτών των 18 κοριτσιών που έχουν μείνει την Star Keepers, που θα δει στον δρόμο και θα πει: αυτή θα ήταν Star Keepers οπωσδήποτε. Ναι, αυτή που όμως μπορεί να δει στον δρόμο και να πει: αυτή θα ήταν Star Keepers οπωσδήποτε. Μπορεί να τη πει καλημέρα, να μην σε χαιρετήσει. Ρώτησε με τι βλέπω εγώ σε μια Star Keepers. Η ομορφιά, η φωτογένεια, οτιδήποτε βλέπεις εξωτερικά, αν είναι γυμνασμένη, αν είναι σφιχτή, αν έχει ωραία μέσα, αν έχει ωραία πόδια κλπ. Αυτά γενικά εμένα δεν μου λένε τίποτα σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή, εάν παρατηρούμε τόσο πολλά το εξωτερικό ενός ανθρώπου, σημαίνει ότι χάνουμε όλη την ουσία. Και νομίζω ότι εντυπωσιάζουμε σε τρόπο μας οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο εξωτερικά, αλλά μέσα σαν άνθρωποι δεν έχουν κανένα περιεχόμενο. Και δεν έχουν κάτι να πούν. Σε αυτό συμφωνώ, όμως τα περιοδικά θα πρέπει να, αυτό που θα βγει προς τα έξω, να είναι ένα ωραίο τουλάχιστον αποτέλεσμα εξωτερικό. Έλα μου στα περιοδικά, εγώ θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει φωτογραφία μου σε περιοδικό η οποία δεν έχει φτιαχτεί. Με Photoshop. Τι κυταρίτιδα. Εσύ μου λες για κυταρίτιδα, πού την είδες. Δεν θα κατεβάσω παντελόνι. Συγγνώμη. Αλλά ναι, μου έχουν σβήσει κυταρίτιδα, μου έχουν σβήσει γραμμές από το μάτι, μου έχουν σβήσει που μια χαρά είμαι, εντάξει, είμαι μεγάλη, οτιδήποτε. Αυτό λέω, μια χαρά είναι κούκλαση, λέω. Κοιλιά, έτυχε να μου αφαιρέσουν από τα χέρια και στο παρελθόν. Θα με τρελάνει τώρα, αλήθεια. Στο παρελθόν που είχα πιο πολλά κιλά, αφαιρέσαμε από χέρια, από μέση, από περιφέρεια. Γίνονται διάφορα, εντάξει, τα γνωρίζετε. Οπότε το περιοδικό νομίζω ότι να είναι καλά οι άνθρωποι να δουλεύουν καλά το Photoshop. Ναι, είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν. Εδώ μπορείς να βγεις από ξανθιά με λαχνή, με πράσινα μάτια. Το Photoshop είναι να βγεις μια άλλη. Φτάνει, σου κάνουν και κανένα μικρό λαχάκι και εμφανιστικά να γίνει παρακάτω. Δεν έχουν γίνει διάφορα. Δεν έχουν γίνει αυτά. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες έχεις τα γενέθλιά σου, έχεις μπει στα πρώτα άντα, όπως είδες και εσύ. Πώς ένιωσες? Δεν πρόλαβα να νιώσω τίποτα ακόμη. Δεν το κατάλαβες. Πριν μήνες, έλεγα τους ότι παιδιά πλησιάζω τα πρώτα μάντα. Επειδή έχει πάρα πολλά χρόνια να γιορτάσω τα γενέθλια μου, να κάνω ένα πάρτι οτιδήποτε, έλεγα τους ότι στα πρώτα άντα κάτι πρέπει να κάνω. Να κάνω ένα μικρό πάρτι, κάτι έτσι για τους φίλους, αυτά συγγενείς. Αν κάνετε εσείς πάρτι, κάμα και εγώ. Έφτασε τόσο πολλά εκτός τόπου και χρόνου ήμουν τις προηγούμενες μέρες και συνεχίζω να είμαι και νομίζω ότι θα παραμείνω εκτός τόπου και χρόνου. Που έβαλα του κόσμου τις δουλειές και τα 8.30 το πρωί είχα το πρώτο ραντεβού, την Τρίτη μου ήταν τα γενέθλια μου. Αλλά δεν ξέρω. Ξέρω το πρωί. Γιατί έβαλα τόσα ραντεβού εγώ σήμερα που είναι τα γενέθλια μου. Έλεγα τους Τρίτη, ούτε συνειδητοποίησα ότι είναι τα γενέθλια μου, ας πούμε, την Τρίτη. Και έτσι κλείσαν η μέρα, παίρναμε τηλέφωνο να μου πηγούν. Τι να κάνω απόψε, να κάνω κάτι. Δεν ξέρω ακόμη, δώστε μου λίγο χρόνο αυτά, να πάρω ραδιόφωνο, να ηρεμήσω λίγο, να σκεφτώ και να τα πάρω. Τελικά πήγαμε έτσι οικογενειακά κάτω κέντρο Λευκωσίας, περπατήσαμε, φάγαμε κάτι έτσι απλά σε μια ταβερνούλα και μετά σπίτι μας. Μια χαρά. Αλλά κάναμε τις απίστευτες εκπλήξεις τα στα στην εκπλήξη. Τα κάτι της γιαγιάς μου, το αν είμαι ακόμα με τον ίδιο. Ήταν φοβερή. Ήταν φοβερή ατάκα, το έβλεπα και λέω. Τι νιώθει τώρα, τι θα απαντήσει, ας συνεχίσει να μιλάει η γιαγιά. Και με άρχισε να τα αποκαλύψει όλα στο τέλος. Δεν είχε κάτι να αποκαλύψει. Η γιαγιά μου η συγκεκριμένη που είναι στην Αγγλία. Μένει μόνιμα στο... Είναι γιαγιά σου. Από τη μεριά του πατέρα μου. Μένει μόνιμα στο Λονδίνο. Την έχω δει 3 φορές στη ζωή μου. Οπότε εντάξει, ξέρεις, αναγκαστικά χάνει πάρα πολλά επεισόδια από τη ζωή μας. Και είδα, ο τρόπος που με ρώτησε όμως ήταν, φάνηκε μου τόσο. Λέω, σκέψω, κύριος πριν να την ακούει τώρα, ο τρόπος ήταν λίγο... Τι έμεινε μας πού. Όχι, ήταν λίγο, τι αλλάζει τους κάθε εβδομάδα. Ξέρω τον ίδιο αμνή. Τι είσαι με τον ίδιο εβδομάδα. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Έκλαια από το γέλιο, δεν μπορούσα να σταματήσω. Ήταν, λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Ήταν η κορυφή ατάκα. Η κλασική αγιά να σε μαντρέψει, οπότε... Όπου επήγαινα, για μέρες, ακόμα και στο ραδιόφωνο την επόμενη μέρα, έστειλα μου μηνύματα. Είσαι ακόμα τον ίδιο, δεν είναι εντάξει. Είναι αν τα κάνω σου κόλμου, ξέρεις, κάποιες φορές. Είναι φοβερό. Σε φοβίζει που μπήκε στα άντα. Όχι, καθόλου. Όλοι λένε ότι στα πρώτα άντα παθαίνεις μια κρίση. Εντάξει, ίσως επειδή δεν έχω τον χρόνο να παθαίνω την κρίση. Δεν ξέρω αν θα την επάθαινα, αν είχα πιο πολύ χρόνο. Αλλά όχι, με φοβίζει. Αντίθετα, νιώθω
νιώθω πιο γυναίκα τώρα από ό,τι νιώθω πριν. Ξέρεις, Ελέα μου, ότι στα 20, στα 25 νιώθουμε ότι είμαστε γυναίκες. Στα 30, όσο μεγαλώνεις, το νιώθεις πιο έντονα. Νιώθεις τη θηλυκότητα περισσότερο. Ναι, νιώθεις ότι τώρα νιώθω γυναίκα, ας πούμε. Και όσο μεγαλώνεις, η μητέρα μου λέει ότι τα 40 για μένα ήταν η καλύτερη μου ηλικία. Το λέμε. Οπότε πιστεύω ότι κάθε ηλικία έχει τις χαρές της πραγματικά και μακάρι να είμαστε καλά να ζούμε κάθε στιγμή. Και δεν σε αγχώνει όμως με την έννοια ότι πρέπει να παντρευτώ, πρέπει να κάνω παιδιά, που είναι εντάξει, πιο σημαντικό, δεν ξέρω την άποψή σου για το γάμο, αλλά πρέπει να κάνω παιδιά γιατί ειδικά στα 30, εντάξει, είμαι πιο νεαρή με τα παιδιά μου. Εντάξει, δεν νιώθω τούτο το πρέπει να κάνω παιδιά γιατί μπήκα στα 30, δεν το νιώθω. Θεωρώ ότι στον κάθε άνθρωπο έρχεται σε διαφορετική στιγμή στη ζωή του. Σε κάποιους έρχεται πάρα πολύ νωρίς, σε κάποιους πιο αργά, σε κάποιους μπορεί να μην τους έρθει και ποτέ. Δεν ξέρεις ποτέ το βιολογικό μου ρολόι. Νομίζω από το που τα 20 μου το βιολογικό μου ρολόι. Αν είχε μια δεκαετία. Οπότε δεν είμαι καθυστέρηση με μια δεκαετία. Θεωρώ ότι θα έκανα τα πάντα για τα παιδιά μου, ας πούμε, αν είχα παιδιά. Τα πάντα. Τα λες τα πάντα, θα αφήνεις και τη δουλειά σου. Αν χρειάζεται, θα έκανα τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να είσαι δίπλα στα παιδιά σου, βεβαίως να έχεις και την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις. Γιατί μακάρι να την είχα, ας πούμε, και να το έκανα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα είμαι όταν με το καλό κάνω οικογένεια, αν κάνω παιδιά. Μπορεί να μην είμαι σε καμία φάση να, ας πούμε, να αφήσω τη δουλειά μου για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, γιατί πρέπει να είσαι πολλά τυχερός να έχεις μια πολλά καλή οικονομική άνεση να το κάνεις. Επειδή δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα όμως, εκτός και αν κερδίσει ο Τζόκερ μου. Παίζεις για να κερδίσει, γιατί αν δεν παίζεις δεν θα κερδίσει. Θεωρώ ότι είναι να μειώσω πάρα πολλά τις ώρες της δουλειάς μου για να είμαι όσο το δυνατόν πιο πολλά. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι, ας πούμε, και με κοντά στα μωρά. Αυτή την ευαισθησία που λες ότι θα έκανα τα πάντα για τα παιδιά μου, την είχες και στα 20, το σκεφτός μου, όσο μεγαλώνεις, αντιλαμβάνεσαι τη σημαντικότητα του να είσαι κοντά στο παιδί. Την είχα και στα 20, αλλά όταν βλέπω, ας πούμε, τα μωρά της αδερφής μου, πώς αντιδρούν όταν έρχεται η αδερφή μου μετά από λίγες ώρες, ας πούμε, στο σπίτι, από τη δουλειά, αν ξέρω εγώ, ή πώς αντιδρούν όταν με βλέπουν εμένα, ας πούμε, σαν θεία, σαν νονά, φτιστικός μου κλπ. Βαφτίζεις τον μωράκι μου. Τον πρώτο, ναι. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη χαρά, πραγματικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνει. Είναι η ευτυχία. Ναι. Ο καθένας μας, δεν ξέρω αν το κάνεις κι εσύ, βάζουμε στόχους, ονειρευόμαστε. Αυτή η δεκαετία θα είμαι έτσι. Σε 10 χρόνια θα έχω αυτό. Αυτά που έλεγες για τα 30 σου, τα έχεις, τα ζεις, έχεις υλοποιήσει στόχους. Δηλαδή, μικρή, στην ουσία, πώς πιστεύεις θα ήταν η ζωή σου στα 30. Και πώς είναι στα 30 τελικά. Δεν έχω βάλει ποτέ τον εαυτό μου σε αυτήν την διαδικασία. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, δεν σκεφτείς μικρή, θα στα 30 να είμαι παντρεμένη, έχω παιδί, να έχω μια εκπομπή. Γενικά, σίγουρα ήταν κάτι που το ήθελα να κάνω την εκπομπή, από πολύ μικρή. Αλλά δεν είχα πει ποτέ ότι μέχρι τα 25 ή μέχρι τα 20 ή μέχρι τα 30. Ποτέ. Γενικά είμαι άνθρωπος που είμαι πάρα πολύ χαμηλών τόνων στους στόχους μου. Πολλά. Βάζω πάρα πολλά κοντινούς στόχους. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με πενταετία, ήρθε το σορδά, ούτε με πενταετία, ούτε με χρόνο οι στόχοι μου, ούτε σε τρεις μήνες. Έχουν να κάνουν με το τώρα. Μόνο με το τώρα έχουν να κάνουν οι στόχοι μου. Δηλαδή, μη με ρωτήσεις, ας πούμε, τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα, δεν έχω καμία ιδέα. Ή παίρνουμε πολλές φορές ακόμη για τα πιο απλά. Παίρνουμε τηλέφωνο, ξέρω εγώ, στις 15 του άλλου μήνα. Δεν σου πεθιώ στις 15 του άλλου μήνα, ξέρω να ζήσει. Να φτάσουν οι 15 του μήνα και βλέπουμε, ας πούμε. Είμαι πάντα άνθρωπος που είμαι τη στιγμή. Αυτό που λέτε στη δουλειά σου όμως, ότι έχεις πολύ βαρυφορτωμένο πρόγραμμα και δεν ξέρεις πώς θα το κανονίσεις, ή γενικότερα είσαι έτσι, σε αυτή τη φιλοσοφία. Αχ, το δικό μου το σέρμα. Είναι πολύ δικό μου. Είσαι αυτή τη φιλοσοφία, δηλαδή να ζω το τώρα. Κοίτα. Και να βάζω έτσι μικρού στόχου. Το να ζω το τώρα, δεν το ζω με την έννοια του αν θα ζήσω από τώρα και δεν με νοιάζει για το αύριο. Απλά στου στόχου μου είμαι πάρα πολύ αλήθεια στο ότι βάζω σαν στόχου, α πούμε, για το μετά. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλη πολλά σχέδια, ούτε να σκεφτούμε τον εαυτό μου, γιατί μια πολύ αγαπημένη μου φράση είναι το πέτει Θεού τα πλάνα σου να γελάσει. Να είμαστε καλά. Εσύ ξέρεις, ας πούμε, τι θέλεις για σένα.
Οπότε ξεκινάς και δουλεύεις και παλεύεις. Εγώ ήξερα ότι ήθελα να κάνω εκπομπή. Επία τελείωσα δημοσιογράφος, ξεκίνησα, δούλευα. Ξέρεις, δεν είπα ποτέ ότι αν μέχρι τα 25 μου να μπω στην τηλεόραση. Ποτέ κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει τι θα του συμβεί, πώς θα έρθουν τα πράγματα στη ζωή μου. Προσπαθείς. Και όσο πιο σύντομα σου έρθει, τόσο πιο καλά. Έχουμε δει κάποιες φωτογραφίες σου πρόσφατα που ήσουν ένα σπίτι σου, νομίζω. Έφτιαξες κάτι muffins, κάτι. Cupcakes. Ναι. Cupcakes. Είσαι νοικοκυρά, σου αρέσει να περνάνε όλα στο σπίτι από το χέρι σου, να μαγειρεύεις, να καταλάβεις. Παραδοσιακή γυναίκα. Μου αρέσει, αλλά δεν περνώ όλα από το χέρι μου, γιατί αν περίμενα να περάσουν όλα από το χέρι μου, θα ζούσα. Προσπαθώ, αρέσκει μου πάρα πολύ να φροντίζω τους δικούς μου ανθρώπους κλπ. Δηλαδή είναι η χαρά μου. Να πω, και νομίζω η χαρά κάθε γυναίκα, ας πούμε, κάθε νοικοκυρά, να κάνει κάτι και να το δοκιμάσουν οι άλλοι και να πούν «Μα είναι πολλά ωραία». Ναι. Δηλαδή, άμα το δοκιμάσουν κάτι και πούν μου... Λευκή τελή ζάχαρη. Ναι, κάτι απογοητεύομαι. Όχι, εσύ είναι η άλλη, εγώ αυτή ούτε έκανα λάθος, αλλά... Λέω, μα γιατί, τι μου έπιε λάθος, αλλά θα το ξαναδοκιμάσω. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τη συνταγή. Θα δω ότι επιε λάθος, θα το ξανακάνω. Αλλά δόξα τω Θεώ, έτσι και με τις συνταγές της Αθηνάς που είναι τόσο με τόση ακρίβεια, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα φέτος, έτσι που έχουμε και τον Περικλήμερο Σουμίδη μαζί μας, που είναι επίσης εξαιρετικός, πραγματικά μαθαίνω απίστευτα πράγματα. Ναι, όταν βρίσκεις χρόνο, ασχολείσαι με τη μαγείρεμα. Ναι, αρέσει και μου πάρα πολλά. Αρέσει και μου πάρα πολλά. Είναι γυναίκα του σπιτιού. Ναι, πραγματικά. Θα παντρέψουμε. Ξέρετε τι μου αρέσει, η μυρωδιά του ψωμιού όταν μπαίνεις μέσα στο σπίτι. Το πιο απλό πράγμα που θέλεις αλεύρι και νερό, ας πούμε, να κάνεις ένα ψωμί. Ένα σφαγγελάκι με μαγιά. Κάνεις εσύ το ψωμί. Το κάνω συνέχεια, οπότε μπορώ. Ας πούμε, απόψε, ένας από τους λόγους που με πετύχετε έτσι λίγο στη βιασύνη είναι γιατί υποσχέθηκα να κάνω ψωμί. Οπότε. Πουλάς μας για το ψωμί, δηλαδή. Πουλάς μας για το ψωμί. Είναι ένας από τους λόγους που μου βιαστική μετά γιατί υποσχέθηκα ότι οπωσδήποτε θα κάνω ψωμί. Πρέπει να κάνεις ψωμί. Ευτυχώς ψήνατε δύο ώρα, μια χαρά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, έχουμε δει τους γονείς που είχαν έρθει για πρώτη φορά, έχουν γίνει στην τηλεόραση. Ναι, έπαθα σοκ. Μαζί σας. Δεν το περιμένεις καθόλου, δεν ήξερες τι ετοιμάζονταν για τα γενέθλια σου εκείνη τη μέρα. Δεν πήρα είδηση ήδη. Γενικά δεν περνώ από τη μητέρα μου το μεσημέρι, φεύγω από το ραδιόφωνο, έρχομαι κατευθείαν μέχρι. Εκείνη τη μέρα ήμουν τόσο άρρωστη, είχα μια φρικτή μικρανία και πέρασα από τη μητέρα μου για να πάρω ένα παυσίπονο. Και βρήκα τη μάμα μου με λουσμένο το μαλλί τη, ξέρω εγώ, του λέω της... ξέρω τις μέρες που είναι, ένα χτενιστή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα χτενίζει τα μαλλιά της κλπ. Του λέω της, τι είναι η Ανούλα μου, ρωτή, ένα χτενιστή. Λέω μου, ισόρασε μου το μωρό χώματα, λέει μου, παίζαμε έξω, ισόρασε μου το μωρό χώματα, λέει μου. Σαν ένα πήρα είδηση. Και ρωτούμε το Γιάννη. Γιάννη μου, τι έκαμε, έριξε χώματα πάνω στα μαλλιά τη γυναίκα. Ναι, λέει ο Γιάννη. Όχι, μέσα στο σχέδιο. Όχι, το μωρό νόμιζε ότι ρωτούσαμε να παίξει με τα χώματα. Γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Αλλά λέει ναι, ό,τι το ρωτήσει λέει ναι. Οπότε εγώ δεν την είχα πάρει. Και μετά λέω τη μάμα μου, α, δηλαδή το μεσημέρι ήσουν. Έτσι ξέρω εγώ. Η σχέση με του γονεί σου πώ άλλαξαν με τον χρόνο, δηλαδή. Συνήθως με τους γονείς μας στα 18 μας είμαστε πολύ διαφορετικοί από ότι είμαστε, ας πούμε, στα 28 ή στα 30. Η δική σου σχέση ήταν πάντα φιλική ή μεγαλώνοντας ανέπτυξες τη σχέση με τους γονείς σου και με ποιον περισσότερο, με τη μητέρα, με τον πατέρα. Ήταν πάντα φιλική η σχέση με τους γονείς μου. Νεαρή γονείς. Ναι, η μάμα μου έφερε στον κόσμο την αδερφή μου, τη μεγάλη μας, ας πούμε, όταν ήταν 19 χρόνια. Οπότε είναι μικρή. Έτσι, σε σχέση, ας πούμε, με το πότε είχαμε τα παιδιά της. Είχαμε κάποτε, ας πούμε, κατά διαστήματα, όταν μεγάλωνα εγώ, στην εφηβεία, ξέρω εγώ, όχι ότι είχα έντονη εφηβεία, καμία σχέση με έντονη εφηβεία, ήμουν στον κόσμο μου. πραγματικά ήμουν στον κόσμο μου, όμως. είχα έντονους καυγάδες με τη μάμα μου, για το οτιδήποτε. Αλλά ήταν για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό είχαν όλες οι κόρες με τις μανάδες, δεν ξέρω γιατί. Μεγαλώνοντας όμως, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα τσακωθώ με τη μάνα μου να συζητήσεις κάτι, να διαφωνήσεις, να πεις συμφωνώ ή οτιδήποτε, ή να το δεις διαφορετικά. Ναι, αλλά να τσακωθώ με τη μάνα μου, ας πούμε, ή να τις κρατήσω μούτρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα τους στεναχωρήσω εγώ τόσο πολλά. Δεν θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά
το παιδί πρέπει να γυρίσει να δει και να φροντίσει, ας πούμε, τους γονείς του, λέω να φροντίσει ενώ και την ψυχολογία τους. Δηλαδή, το να μιλάς άσχημα στους γονείς σου, ας πούμε, σκέψου πόσο να ταρακώνεις τους ανθρώπους που σε μεγαλώσανε, πέρασαν δύσκολα. Ναι, τελευταία είδαμε ένα βίντεο στην εκπομπή, το οποίο ενέπαιξαμε, είδαμε εδώ στο γραφείο, συζητούσαμε εδώ. Ήταν ένας παπάς, ο οποίος σε μεγάλωσε. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος, ήταν ηλικιωμένος. Παπάς, πάτερ ή παπάς, πατέρας. Πατέρας. Κρυώνει, sorry. Έπειραζε να κατεβάσω τα μανίκια, αρέσκει μου, είναι όλα ζωντανά. Και ρώτησε το γιο του τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι ήταν ακριβώς, ας πούμε ότι ήταν μια τριάντα φιλιά, δεν θυμάμαι καθόλου. Και λέει ότι μια τριάντα φιλιά. Και ρωτά το ξανά, τι είναι αυτό, μια τριάντα φιλιά. Ρωτά το ξανά τρίτη φορά, τι είναι αυτό, μια τριάντα φιλιά. Και βάζει κάτι φωνές. Και λέει, τι με ρωτά, συνέχεια ξέρω εγώ. Έντονη αντίδραση, πάρα πολύ έντονη. Του παιδιού προς τον πατέρα. Ναι. Και βλέπει τον πατέρα ότι έφυγε στεναχωρημένος και απογοητευμένος. Το είδα κατά. Και μετά είπε του ότι όταν ήσουν εσύ μικρός, ακριβώς εδώ σε αυτόν τον κήπο, ξέρω εγώ, με είχες ρωτήσει πάνω από 30 φορές τι ήταν αυτό, και εγώ θυμώ ότι σε αγκάλιαζε τις 30 φορές και σου εξηγούσα τι είναι. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι πολλές φορές μπορεί να γίνουμε σκληροί με τους γονείς μας, mm-hmm. αλλά δεν πρέπει. Πρέπει κάποια στιγμή γυρίζει. Όπως μας εφροντίσανε μας κάποτε, άλλαζαν μας πάνε, σε ταΐζαν μας, έπαιρναν μας τους γιατρούς μας, εκλέανε, παρηγορούσαν μας, έπαιρναν μας στην αγκαλιά τους. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς με τους γονείς μας όταν μεγαλώσουμε, γιατί περιμένουν να χαρούν μέσα από εμάς κάποια πράγματα. Λες τα μυστικά σου στους γονείς σου ή στη μητέρα σου, γιατί συνήθως οι γυναίκες της. Στον πατέρα μου. Και στα πατέρα μου λέω τα. Σε συμβουλεύει γενικότερα για, και για τα προσωπικά σου, τα επαγγελματικά σου. Κοίτα, από την οικογένειά μου, όχι μόνο από τους γονείς μου, από τα αδέρφια μου, δεν κρύβω απολύτως τίποτε. Θα μιλήσω ανοιχτά για τα πάντα. Για τα πάντα όμως, για τα πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε όλοι έτσι. Ναι, είμαστε όλοι έτσι. Ακόμα και αν διαφωνούμε με κάτι το οποίο μπορεί να, να σκέφτεται κάποιος ή με τον τρόπο που λειτουργεί, συζητούμε εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κρατήσει κάτι για τον εαυτό μου. Σε πιέζουν για οικογένεια. Καθόλου. Όχι. Δεν είναι όπως να σου πούμε, άντε να σε δούμε, να σε παντρέψουμε, να δούμε και ένα γονάκι από σένα. Μάλλον μου έχω τη γιαγιά μου για δουλειά. Α, να πληρώνει το σούλου. Ναι, κάθε φορά λίγο το. Είναι γνωστό, το έχει και γραφτεί, δεν το αποκαλύπτω εγώ, ότι το καλοκαίρι έκανε ένα μακρινό ταξίδι, ξεκουράστηκε. Έπιασε στον εαυτό σου να είναι και ο χαλαρός με την έννοια ότι εκεί μπορεί να μην σε γνωρίζουν όπως μπορεί να γίνει στην Κύπρο. Όχι, όχι, για να μην ξέρω. Συμπεριφέρεσαι το ίδιο, δεν θα σκεφτείς, α, είμαι έξω, να μην κινηθώ έτσι, να μην κινηθώ. Όχι, ζωή μου, δεν έχω τέτοια θέματα. Νομίζω ότι το καταλαβήσαμε τις έξω. τελευταία πιάστε στο φαρμακείο με τις πιζάμες. Κάνω ακριβώς ό,τι έκανα πριν τις εκπομπές και πριν την τηλεόραση. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνω κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, επειδή είναι από έξω. Ναι, να φοβηθείς τι θα πούν για σένα ή αν ο κόσμος θα κρίνει. Να σου πω, τι να φοβηθώ όμως ότι θα κρίνει, ενώ ο κόσμος να κρίνει τι. Το εγώ πήγα με τις πιτζάμες στο... Ναι, για παράδειγμα, κατέβηκε... Είχε μόνο που το κάνουν, ήταν μέσα στην Ελλάδα που πήγε την ταινία. Είχε κάποια κυρία τζάμε που και γελάσαμε κιόλας, ας πούμε, ενώ... Μπορώ να πω, να πω με το, ξέρεις, στο φαρμακείο, εντάξει, συνηθίζω να πιένω με τις πιζάμες. Έτυχε, φαντάζομαι. Έτυχε, ήταν νύχτα, ήταν δίπλα από το σπίτι μου. Θα νομίζεις να ρωτήσω ότι ευκαινή και σε άλλες πιζάμες. Βέρτα με τις πιζάμες ή ξέρω εγώ, για όνομα του Θεού, αλλά εάν είμαι, ας πούμε, σπίτι, νύχτα και ψάχνω κανένα, δεν εγώ φαρμακείο και φορώ καμιά πιζάμα, θα δυσκολευτώ να βγω, ας πούμε, και να πω να πειθώ ή οτιδήποτε. Μοιάζουν πολλά με πιτζάμες σου. Κοίτα, την τελευταία φορά, ήρθα πριν λες μέρες την προηγούμενη εβδομάδα, με μια πιτζάμα στη δουλειά. Α, είστε σου στη δουλειά με πιτζάμα. Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι φαινότητα με πιτζάμα. Και μόλις με είδες στο ραδιοφόρο, λέω μου, α, είναι πιτζάμα, έχω την κι εγώ. Έτσι, εντάξει, τότε φαίνεται ότι είναι πιτζάμα. Επειδή είσαι αντί γι' αυτό. Όχι, μετά είδαμε και ένας άντρας φίλος μου και λέει μου, α, ωραίο το πιτζάμα εκεί, να σου πω. Μια χαρά. Δεν σε στυλ φόρμα, και εσύ νομίζεις ότι είναι να σε στυλ φόρμα πιτζάμα ή...
Εντάξει, ήταν μια φορμούλα, ας πούμε, που είχε ένα καρτούν. Αν να ακούσω κανένα αρκουδάκι, κανένα. Δεν ότι ήταν πιζαμού, αλήθεια. Λέω και εγώ, εντάξει, έβαλα ένα πιτζαμάκι και ποια δουλειά. Κάτι που είναι γνωστό, δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε, δηλαδή όλοι θα ασχοληθούν κάπως με την προσωπική σου ζωή, είσαι με έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Εμείς θέλουμε να σε ρωτήσουμε τι σε κέρδισε πάνω του. Τι σε κέρδισε. Για να το κάνεις γνωστό, γι' αυτό για σε ρωτάμε, ναι. Γιατί έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες, άρα είναι ένας άνθρωπος και σε έχουμε δει και στα γαλιστεία μαζί με τον... Ξέρω, αν είσαι τόσο καιρό με έναν άνθρωπο, καταρχάς δεν είναι κάτι το οποίο επιλέγω. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να αποφύγεις. Mm-hmm. Γιατί για να το αποφύγεις, σημαίνει ότι με αυτόν τον άνθρωπο δεν θα πας ποτέ έξω, δεν θα πας ποτέ να φας έναν παγωτό, δεν θα το απολαύσεις. Να πιεις έναν καφέ, δεν θα το ζήσεις φυσιολογικά. Οπότε δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί μετά κανείς δεν θα θέλει να είναι μαζί σου. Mm-hmm. Ποιος θέλει να είναι με μια γυναίκα που είναι να του πει, α, να σου πω, ξέρεις, δεν θέλω να πιούμε έξω, δεν θέλω να πιούμε για καφέ, δεν θα σε αντέξει κανένας ούτε μισή ημέρα. Δεν υπάρχει ούτε. Οπότε. Και δεν υπάρχει και λόγος να μην ζεις όπως όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, να πας να περπατήσεις, να πας μια βόλτα, να πας στη θάλασσα κλπ. Τώρα ποια ήταν η ερώτηση. Τι σου κέρδισε πάνω του. Λοιπόν, Έλενα μου. Εντάξει, επειδή γενικά νιώθω λίγο ανάβολα να μιλώ για σχέση μου έτσι προσωπικά, νομίζω ότι είναι ένα γενικό σύνολο που σε κερδίζει πάνω στον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με εξωτερική εμφάνιση ή οτιδήποτε. Ένα γενικό πακέτο το οποίο σε κερδίζει πάνω σε έναν άνθρωπο, πάνω σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Και σε ένα γενικό πακέτο θα σε ελκύσει πάνω σε έναν άνθρωπο. Και τη ζωή είναι το ίδιο. Οπότε μπορώ να προσδιορίσω κάτι συγκεκριμένο. Ξέρεις τώρα, τη βλέπω ότι νιώθει και κάπως άβολα, αλλά. Θέλω να τη ρωτήσω πάλι. Θέλω να τη ρωτήσω. Εσύ, Έλενα, σίγουρα θέλει να τη ρωτήσει. Να είσαι σίγουρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, θα το πάρω διαφορετικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στην Ανάντερ τα οποία θα σε κερδίσουν. Αφού μόλις απάντησε, σου είπε το πακέτο. Ναι, πέρα από το πακέτο, είναι προσωπικό. Ωραία, γενικά. Γενικά. Γενικά γιατί θα τα έχει, κατάλαβες. Εντάξει, γενικά θεωρώ ότι ένας άντρας, όπως και μια γυναίκα για να είναι σωστός σύντροφος, πρέπει να είναι ο άνθρωπος που να μπορείς να μιλήσεις μαζί μου για τα πάντα. Πρέπει να είναι ο φίλος σου, ο σύντροφος σου, να τον βλέπεις και να νιώθεις ότι να μιλήσεις, να βγάλεις που μέσα σου γίνα που έχεις να πεις, τότε να νιώσεις πιο ήρεμη και εσύ για οτιδήποτε. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό να είναι όλος μια μεγάλη αγκαλιά και να σε καταλαβαίνει, να σε αγαπά. Και ειδικά στον χώρο που είσαι, είναι, γιατί είναι πολλά πιο δύσκολο. Ένα μόνο να σου πω, επειδή λέμε το συχνά, ειδικά στον χώρο που είσαι, ο κάθε άνθρωπος στον χώρο που δουλεύει, θέλει τον άνθρωπο να πάει σπίτι του, σίγουρα κάτι έχει να πει. Ναι, είτε δουλεύει στην τηλεόραση, είτε δουλεύει σε μια εταιρεία, κάτι θα έγινε μέσα στην ημέρα που θα θέλει να το πει, θα το κρατήσει μέσα του, θα θέλει να το βγάλει, κάτι το οποίο μπορεί να τον εκνεύρισε, κάτι το οποίο μπορεί να τον προκάλεσε με οποιαδήποτε συναισθήματα, σε οποιαδήποτε δουλειά. Θέλει να πει σπίτι. Και την ώρα που μπαίνει σπίτι να νιώθεις ότι εντάξει, είμαι σπίτι μου, είσαι σπίτι μου. Και να τα αφήσει όλα έξω από την πόρτα του σπιτιού. Αν δεν το καταφέρνει το πράγμα με έναν άνθρωπο που είσαι, τότε. Δεν υπάρχει λόγο να το καταφέρει. Άρα το βασικό στοιχείο είναι η επικοινωνία. Ναι, η επικοινωνία. Δεν μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν επικοινωνεί. Σκέφτεσαι στα άμεσα σχέδια το γάμο. Φοβάμαι, δεν σκέφτομαι. Καθόλου. Δεν είναι μια απόφαση που θα την πάρει η ίδια. Ποιο θα την πάρει. Θα σου γίνει η πρόταση. Αν δεν ξέρεις πώς γίνεται, θα σου γίνει μια πρόταση. Αν δεν γίνει η πρόταση, θα σου γίνει μια πρόταση. Ναι, αλλά αποφασίζεις την ζωή μου. Θα πεις ναι, θα πεις όχι, ξέρεις από ό,τι ζεις. Ναι, τώρα μπορεί να σου τύχει, να πεις ναι, να μπορεί να πεις. Ναι, σίγουρα, δεν νομίζω να είσαι άνθρωπο, να πεις σκέψη να είσαι για ένα άνθρωπο. Όχι, γενικά. Τώρα που το σκέφτομαι, όχι, ξέρεις. Γενικά, λοιπόν, εγώ θέλω να σε αφήσω να πας να κάνεις το ψωμί σου για να το φτιάξεις, να μην ακούς μετά ό,τι υποσχέθηκες και να νερήσεις. Να μην προλάβω να το φτιάξω. Να μπορώ να το φτιάξω. Όχι, να φτιάξω άλλον αύριο. Εντάξει, να μείνουμε καλά, να μιλήσουμε για άλλη. Εμείς έχουμε ερωτήσεις. Ρωτήστε με. Έχουμε και ένα παιχνίδι.
Ναι, αλλά δεν έχουμε με τι να σου κλείσουμε τα μάτια. Ναι, με τι να σου κλείσουμε. Αν τα κλείσουμε τα χέρια μου, θα με εμπιστευτείτε. Όχι, θα σε εμπιστευτούμε γιατί να χρειαστούμε τα χέρια σου. Ναι. Άκου τι θες να κάνω. Θέλουμε αντικείμενο που είναι εδώ μέσα και καθημερινά τα αγγίζεις. Ναι. Να δούμε αν μπορείς να τα αναγνωρίσεις με κλειστά μάτια. Ού, ναι, μπορώ σίγουρα. Έκλεισε ένα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε. Αλλά διάλεξε ένα αντικείμενο που θα χρησιμοποιώ όντως καθημερινά. Ναι. Λοιπόν, τι να πάρω, τι να πάρω. Είναι εύκολα εδώ μεταξύ. Έλα, έχω μια απορία. Πώς ξέρεις τι χρησιμοποιώ κάθε μέρα για να το πάρεις. Αυτό. 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 Έτσι. Τώρα αυτό πρέπει να το κάνεις. Ναι. Α, είναι οι καρδιούλες στα χαρτάκια. Το βρήκε. Ζωή σειρά. Αλλά δεν χρησιμοποιώ κάθε μέρα, Έλενα μου αυτό. Ναι, αλλά ήβρες το. Αυτό. Φεύγουμε από το πλάνο, ερχόμαστε. Εντάξει, προσπαθούμε να. Και ούτε δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, απλά έχω το διακοσμητικό. Ποιο το έχει φέρει, θυμούμαι, να σα πω την αλήθεια. Θυμάσαι πώ είναι, όχι, θυμούμαι. Μα αυτό είναι στο έπιπλο που είναι δεξιά, αλλά δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα σίγουρα αυτό. Εντάξει, περνούν τι πράγματα τα οποία είναι λογικό να καταλαβαίνει τι είναι. Τι άλλο μπορούμε να σου φέρουμε. Εδώ μέσα όλα είναι. Μέσα στο πρώτο σιρτάρι έχω πολλά πράγματα που τα χρησιμοποιώ. Πέρασε στο τεστ, το ξέρει το καμαρίνι σου καλά. Είχαμε έτσι ένα θεματάκι. Λέγαμε τι να τη κάνουμε, τι να τη κάνουμε. Λέω, ξέρει τα αντικείμενα που είναι μέσα στο καμαρίνι. Τώρα όμω το βλέπω είναι ξεκάθαρα. Δηλαδή, εντάξει, βουλκάκι. Σίγουρα το βουλκάκι δεν το χρησιμοποιώ. Βλέπει όμω και γράφει ένα ελάβιο, γι' αυτό λέω ποιο το έχει φέρει. Είναι όμορφο. Ναι, όχι, ξέρω τα αντικείμενα μου γιατί είμαι εδώ πάρα πολλές ώρες τη σήμερα. Mm-hmm. Πάρα πολλές. Και μου λέει ο μυθό μέσα στο κομμένο μου. Χριστιανό μου, έχει γίνει ποτέ ένα περιστατικό που να σε έχει φοβήσει και να το θυμάσαι, δηλαδή να έχεις νιώσει πραγματικά φόβο. Ναι. Φόβο. Ναι, μπορεί να είναι κάτι ναι, που το θυμάσαι εκείνη τη μέρα, ας πούμε, έτσι για πάντα. Θυμάζομαι δύσκολα. Είναι πιο δύσκολο όταν παίρνει τη θέση του να φαντάζει. Όταν μικρή είχα φοβία με τους σκύλους. Α, και εσύ. Αλλά πραγματική φοβία. Δηλαδή θυμάμαι ότι μια φορά καλέσαμε την πυροσβεστική να με κατεβάσει από ένα δέντρο πανεξήλων που είχα βγει, γιατί από κάτω είσαι ένα τεράστιο σκύλο εντός. Εγώ έβλεπα το σκύλο ότι ήταν τεράστιο, ενώ ήταν ένα σκυλάκι τόσο. Και ειδοποίησαν την πυροσβεστική να με κατεβάσουν, γιατί δεν κατέβαινα από το δέντρο που είχα βγει πάνω στην κορυφή. Γιατί δεν φεύγαν το σκυλάκι. Γιατί δεν φεύγαν το σκυλάκι, ήταν πιο εύκολο. Δεν κατέβαινα. Μάθηκε τον άλλο σκυλάκι. Αλλά τελικά πόσο ξεπέρασα ζωή με τη φοβία. Γιατί είχα πραγματική φοβία. Ναι. Ο πατέρας μου όταν γέννησε το σκυλάκι κάποιου φίλου, οικογενειακού του φίλου, πήραμε να δούμε τα νεογέννητα. Το οποίο ήταν πάρα πολλά μικρά, οπότε ήρθε να εντάξει. Παίρνουμε κάθε μέρα για δύο μήνες. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ξέρεις όταν βλέπεις ένα σκυλάκι κάθε μέρα να μεγαλώνει. Δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι μεγαλώνει. Μέχρι που έφτασε δύο μηνών και μπορέσαμε το πήραμε εδώ. Και πήραμε το στο σπίτι. Μετά πρέπει να σου πω ότι στα 17 μου βρήκα ένα pitbull μέσα στο δρόμο και μάζεψα τον και πήρα το μέσα στο δωμάτιο μου. Κοιμηθήκαμε μαζί τη νύχτα με το pitbull. Δηλαδή πέρασε στο άλλον άκρο. Ναι. Δηλαδή μετά που μεγάλωσα, ας πούμε, την Καμόρα που ήταν το όνομα το του σκύλου μας. Του pitbull. Όχι, του μικρού μας. Μετά που μεγαλώσαμε, ας πούμε, την Καμόρα και θυμάμαι ότι έδινε μου η μαμά μου ή δύο σελίνια ή τέσσερα σελίνια. Ναι. Το απόγευμα να πω να πάρω πράγματα. Όταν είχα δύο σελίνια, αγόραζα κανέναν τόνο για τους γάτους της γειτονιάς. Που τότε ήταν λεφτά τα δύο σελίνια. Ναι, Παναγία μου. Αφού ναι. Θυμάμαι ότι τώρα, δεν μου επουλούσαν τόνους και οτιδήποτε, γιατί ξέρω ότι τάιζα τους γάτους, τους σκύλους κλπ. Και θυμούμαι ότι πιάσα η μάμα μου, έραφε και η μάμα μου. Και ήταν ακριβώς δίπλα και λέω της, έλα μαζί μου τώρα να τους πεις να μου πουλούν αφού πληρώνω τα, γιατί να πληρώνω τα λεφτά μου, αντί να τρώω chips ή οτιδήποτε. Όπως όλα τα μωρά, τρώω πιο λίγο για να τα ίσω, ας πούμε, ναι, ήμουν... και έτσι ξεπέρασα εντελώς την φοβία με το που μεγάλωσα από το δικό μου το σκυλάκι και πλέον πέρασα στο άλλον άκρο. Και πάντα είχα, ας πούμε, σκύλο μετά και μεγάλους σκυλούς να δω. Δεν σε φοβίζει τώρα. Ναι, όχι, αντίθετα, αγαπώ το σπόρο μου, πάρα πολύ. Θυμάσαι ένα περιστατικό που μας έκανε να νιώσεις περήφανη για σένα. Για σένα.
Α, ποιες θέλει, δεν έχει κομπή. Είμαστε τώρα κλασσιά. Περνάμε στη ζωή μας διάφορα πράγματα, δηλαδή... Που νιώθουμε για τον εαυτό μας ότι... Επιτυχίες, αποτυχίες, κάτι που σου έμεινε και ήσουν υπερήφανη, που το κατάφερες εσύ, που το έκανες... Θυμούμαι πάρα πολύ, έντονα τη στιγμή που πήρα την υποτροφία, που το ήθελα πάρα πολύ, περίμενα 5 χρόνια να πάω να σπουδάσω, οπότε εκείνη ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Σίγουρα η πρώτη φορά που έβγηκα στον αέρα, αλλά όχι περήφανη όμως, δεν ήμουν περήφανη, ήμουν πάρα πολύ όμορφα. Δεν θυμούμαι κάποια στιγμή να νιώσω περήφανη για μένα, και εγώ πρέπει να νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου. Νιώθω οι γονείς σου. Νιώσες όμως ικανοποίηση ότι κατάφερες κάτι. Νιώσα χαρά, μεγάλη χαρά. Αλλά περηφάνεια για τον εαυτό μου δεν θυμούμαι να νιώσω σε κάποια φάση. Νομίζω, δεν ξέρω αν εμείς νιώθουμε περηφάνεια για τον εαυτό μας. Για κάτι που μπορεί για την υποτροφία, η μεγάλη ικανοποίηση, ναι, ίσως να σε κάνει να νιώσεις ότι... Γιατί είχε προσπαθήσει, καταλάβες, και τα κατάφερες. Ναι, αλλά πάλι το συναίσθημα ήταν περηφάνειας. Ναι. Ναι. Πώς χωρίς, πώς... Ήταν... Κατάφερα τα. Ναι. Ναι, χαίρομαι τόσο πολλά που είχα σε την υποτροφία, χαίρομαι τόσο πολλά για την εκπομπή και χαίρομαι ακόμα κάθε μέρα. Δεν ήταν όμως η περηφάνεια, ήταν χαρά. Λοιπόν, εμείς θα σε ευχαριστήσουμε που διάθεσες στον χρόνο σου για μας. Εγώ ευχαριστώ. Αν και επέδεψα σας λίγο, πήρα σήμερα τηλέφωνο τη Ζωή. Λέω ότι έπρεπε να είσαι με τηλέφωνο γιατί δεν έχω τηλέφωνο. Ξέρεις, ήμουν υπέρμαχος του ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς κινητό. Τι εννοείς, έκλεισες το κινητό σου. Όχι, ένα πρωί είναι ξύπνησε, δεν ξύπνησε μαζί μου το κινητό. Κάτι πρέπει να κάνεις, ξέρεις το. Ναι, επειγόντως. Ναι, γιατί είναι το εργαλείο σου. Ξέρει όλο ο κόσμο και για τη δουλειά και οτιδήποτε. Ξύπνησε ένα πρωί και το τηλέφωνο μου δεν ξύπνησε μαζί μου. Ήταν κλειστό. Και παρέμεινε κλειστό. Είσαι σε άλλο ξυπνητήρι, είναι το κινητό. Είναι φυσικό ξυπνητήρι, είναι λίγο. Ξυπνώ 8 φορές μέσα στη νύχτα από μόνη μου. Οπότε δεν χρειάζομαι ξυπνητήρι για να ξυπνήσω. Είμαι μονίμως ξύπνια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ και για που μας άνοιξες και το καμαρίνι σου εδώ. Φτιάχνει εύκολα το καμαρίνι. Αυτό το ξέρω, ειδικά εγώ τότε που μουσκούμε. Δεν χρειάζονταν κάτι. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα. Θα τα πούμε για τον dancing. Ναι, ό,τι θέλετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχετε καλή σεζόν, καλές επιτυχίες και όλα τα καλά, ό,τι επιθυμείτε να σας έρθει. Επίσης, το ευχόμαστε και θα σου ευχηθούμε σύντομα να σε δούμε και με φουλ. Δεν μπορούσα να μην το πω. Εγώ θα σου ευχηθώ ότι θες να σου έρθει. Και υγεία. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και we love you. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.